Η είδηση της μέρας που θα τη συζητήσουμε αναλυτικά σε λίγο είναι από το γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Θέλει υπομονή, δεν μπορεί να γίνονται τέτοια λάθη. Πριν από λίγο πρέπει να έβγαλε μια ανακοίνωση ανασκευής ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Θα δείτε όμως τι είπε, γιατί το είπε on camera. Και εκεί πια είναι αυτό που λένε ότι τι πίνεις. Ένα από τα πιο βασικά σημεία για την οικονομία, για την ανταγωνιστικότητα, είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας έχει μειωθεί, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο κατώτατος μισθός παραμένει ακόμα σε ψηλά επίπεδα και αυτό είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε στην πορεία μας προς την ανάπτυξη. Το είπε. Προφανώς λοιπόν ο κύριος Μέργος θα πρέπει να πάει τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 511 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα ή τα 570 που είναι για αυτούς που είναι πάνω των 25 και να τα πάει στα 300, στα 200. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη και νομίζω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα έπρεπε να υπάρξει κάποια αντίδραση. Σοβαρή. Προκάλεσε σίγουρα η δήλωση του μεγάλη αμηχανία και αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Βρούτσης θα πήγαινε, δεν ξέρω αν πήγε ήδη στη Βουλή. Έχει κάνει δήλωση, θα τη δούμε, αλλά ξαναλέω, ναι, την κοινωνία τη σκέφτεται κανείς. Ο Βρούτσης επιμένει από την πλευρά του ότι δεν θα πειραχτεί. Να τον δούμε τι είπε στη Βουλή πριν από λίγο. Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα δεν είναι μόνο χαμηλός, αλλά θα κρατηθεί στα επίπεδα που είναι σήμερα μέχρι το τέλος του προγράμματος. Στην ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας βρίσκονται μόνο η επανεκκίνηση της οικονομίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και αυτή αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας, Ευγένεια, και την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι από την πλευρά του ότι δεν τίθεται θέμα μείωσης του κατώτατου μισθού. Ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτό που λέει ο Βρούτσης, ότι θα διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο. Θέμα πολλαπλασιαστών, δηλαδή του τρόπου υπολογισμού των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας στην πραγματική οικονομία, έθεσε ο Γιάννης Τουρνάρας τόσο στην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που συμμετέχει στο Eurogroup, όσο και στους Ευρωπαίους κατά τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά από την παραδοχή του λάθους από τους οικονομολόγους του Ταμείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση αναμένεται στο επόμενο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών, ενώ δηλαδή θα βρίσκεται σε εξέλιξη επανεξέταση μαζί με την Τρόικα κάποιων μέτρων που δεν έχουν την προσδοκόμενη δημοσιονομική απόδοση. Προαναγγέλλοντας την εκταμείευση της δόσης του Φεβρουαρίου, ο νέος επικεφαλής του Eurogroup σημείωσε ότι αν και αισιόδοξοι για τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, απομένουν να γίνουν πολλά. I'd like to be very optimistic and positive, but I'm going to be very careful. And I think that goes for a number of countries at the moment. There are signs which should give way for some optimism, but I think we have to be careful. A lot of work has to be done still. Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς του Ταμείου, κάθε ένα ευρώ περιοριστικών μέτρων προκαλεί μισό ευρώ απώλεια από το ΑΕΠ. Ωστόσο, οι νεότερες εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάθε ένα ευρώ περιοριστικών μέτρων προκαλεί έως και 1,7 ευρώ απώλεια από το ΑΕΠ. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το Μάιο του 2010 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε για φέτος ανάπτυξη 2,1%, μετά από 2,5 χρόνια εφαρμογής του μνημονίου εκτιμά ότι και φέτος η ελληνική οικονομία θα είναι σε ύφεση και μάλιστα 4,2%. Η επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στους δείκτες φτώχειας αλλά και στην αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς στην Ελλάδα έδωσαν μάλιστα τροφή στην προεκλογική μάχη στη γειτονική Ιταλία, όπου ο Μάριο Μόντι επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ελλάδα για να κατηγορήσει τον έτερο υποψήφιο Μπέπε Γκρίλο ως λαϊκιστή. Γκρίλο, per una volta, vada in una piazza greca anziché nelle piazze italiane, vedrà la disperazione, la protesta e vedrà anche piazze greche piene di neofascisti. Se lui si sente di prendersi la responsabilità con le sue urla di trasformare l'Italia nella Grecia, faccia pure. Io non voglio avere niente a che fare e anzi farò di tutto per combattere questo populismo simpatico, spiritoso, assolutamente devastante per l'Italia. Σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι η άρνηση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει την ομολογία λάθους του Ταμείου και η ουσιαστική απουσία της από τη Σύνοδο Κορυφής αποδεικνύει ότι σκοπεύει να πορευτεί μέχρι τέλους πιστή στο μνημόνιο. Επειδή η επιμονή των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση στην πιστή εφαρμογή του μνημονίου, επειδή η απουσία κάθε διαπραγμάτευσης ώστε να σταματήσει το βάρβαρο και αποτυχημένο πρόγραμμα έχει οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της ανθρωπιστικής κρίσης, επειδή η υστέρηση εσόδων και η ύφεση προδιαγράφουν νέα μέτρα, όπως φαίνεται από τη μετάφραση του επικαιροποιημένου μνημονίου,
ερωτάται ο κύριος Πρωθυπουργός. Πώς θα εκμεταλλευτεί η ελληνική κυβέρνηση τη δημόσια παραδοχή περί λάθους? Τώρα, απειλές κατά πάντων εκτοξεύουν με επιστολή τους μέσα από τη φυλακή τέσσερις νεαροί συλληφθέντες που για την αστυνομία είναι μέλη των πυρήνων της φωτιάς. Μαζί μου είναι η Ρο Καρδιοφίλη. Η Ρο, ξεκινάμε από το γεγονός ότι στην επιστολή τους, η οποία στάλει σε γνωστή ιστοσελίδα των αρχικού χώρου, καταγγέλουν πολύ ωραίο βασανισμό από τους αστυνομικούς. Λένε, αφού πρώτα εξηγούν για ποιο λόγο είναι η σύλληψή τους και λένε ότι οφείλεται σε δικό τους λάθος, λένε λοιπόν ότι ο επίλογος γράφτηκε στα κεντρικά αστυνομικά γραφεία της Βέρειας. Προφανώς εννοούν την αστυνομική διεύθυνση, όπου εκεί ακολούθησε πολύ ωραίος βασανισμός των τριών και λένε χαρακτηριστικά με κουκούλες, τα χέρια δεμένα πιστάγκωνα και ξύλο. Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσω το εξής, ότι για δεύτερη φορά τους δόθηκε η δυνατότητα να υποβληθούν σε ιατροδικαστική εξέταση και να λυθεί λοιπόν έτσι το όποιο μυστήριο. Ο ιατροδικαστής Πειραιά, ο κ. Καρακούκης, πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στον Κορυδαλό να τους εξετάσει. Οι τρεις νεαροί αρνήθηκαν. Όπως επίσης και το ιστορικό υποθέσεων, αστυνομικοί πήγαν στον Κορυδαλό για να τους πάρουν κατάθεση για τους βασανισμούς που οι ίδιοι ισχυρίζονται, αλλά όμως και πάλι αρνήθηκαν να δώσουν την κατάθεσή τους. Είναι μια επιλογή τους βεβαίως. Στην επιστολή απειλούν και με νέες εκτελέσεις στην περίπτωση βεβαίως που τους δοθεί ευκαιρία. Ναι, λένε κυρίως βάλουν κατά των αστυνομικών και λένε ότι εμείς δεν προκρίνουμε τη μέθοδο του βασανισμού, αλλά την αξιοπρεπή, όπως οι ίδιοι λένε, τακτική των πολιτικών εκτελέσεων. Λένε ότι ο εχθρός για μας έχει όνομα και διεύθυνση και ότι θα παλέψουμε μέχρι την τελευταία μας σφαίρα. Επίσης, το ίδιο κείμενο δικαιολογούν τη ληστεία που έκανε στην Κοζάνη και λένε ότι χρειαζόμαστε τα χρήματα για να αγοράσουμε όπλα και εκρηκτικά για να ανατινάξουμε την κοινωνική ειρήνη. Και αναφέρονται επίσης και στον οδοντίατρο που τον είχαν πιάσει όμηρο μέσα στο αυτοκίνητο και λένε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να το χτυπήσουμε, αλλά δεν θα συνέβαινε το ίδιο αν είχαμε μαζί μας, για παράδειγμα, όπως λένε, το διευθυντή της τράπεζας. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι λένε ακόμη ότι ήταν αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους, δεν το έκαναν αυτό για να μην χτυπήσει ο όμηρος. Φοβούμενοι να μην χτυπήσει ο όμηρος. Μια προχώρηση στη σύλληψη δύο οπαδών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στα έκτροπα. Οι δύο οπαδοί μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτόφορου, με τον οπαδό του Παναθηναϊκού να κατηγορείται για παράνομη είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και τον άλλο οπαδό του Ολυμπιακού για απόπειρα προκλήσεων σωματικών βλαβών σε βάρος αστυνομικού. Και οι δύο παραπέμφθηκαν να δικαστούν από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο. Αν τιμωρηθούν κάποιοι, οι υπόλοιποι δεν θα έχουν τόσο θάρρος να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Ποινές χαϊδέματα δεν έχουν φέρει λύση. Οι ποινές πρέπει να είναι εξοντωτικές. Μέχρι και αποκλεισμό από το Κύπρο, μέχρι και κατάργηση του τελικού. Η αστυνομία ξεκίνησε την αναζήτηση των πρωτετίων των επεισοδίων χθες και έφτασε στα ίχνη των συλληφθέντων, μελετώντας το υλικό από την ειδική κάμερα που βιντεοσκοπούσε τις εξέδρες, φωτογραφίες και βίντεο που μεταδόθηκαν στο διαδίκτυο και την τηλεόραση. Το έργο της δεν βοηθήθηκε καθόλου από τις υποδομές στο υλικό, αφού οι κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν παρά την εισαγγελική παραγγελία. Οι αρχές βρίσκονται στην αναζήτηση τριών ακόμη ατόμων για τους οποίους έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Οι πρόεδροι των ομάδων μπροστά στο προσωπικό τους γόητρο και τη ματαιοδοξία ξεχνούν την ασφάλεια των ίδιων των παικτών τους και τους απασχολεί μόνο το κάθε λογής τρόπαιο. Ο τελικός έπρεπε να διακοπεί. Καλύτερα να μην αρχίσει. Η αστυνομία ακολούθησε μια παθητική στάση, μια παθητική τακτική, μέχρι το σημείο που κάποιος από τους πρωταγωνιστές να επιδεικνύει το μαχαίρι το οποίο έφερε μαζί του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια του τελικού ήταν ονομαστικά. Επομένως, αστυνομία και ΚΑΕ γνώρισαν ποιοι ήταν στο γήπεδο. Μάλιστα, από τις αρχικές λίστες έκοψαν 40 οπαδούς από κάθε ομάδα ως ιδιαίτερα επικίνδυνους. Οι διοικήσεις των δύο ομάδων θα πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, είτε να απομονώσουν αυτά τα στοιχεία και να μην τους επιτραπεί ποτέ ξανά είσοδο σε αθλητικό χώρο. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού υπήρχαν 36 σπασμένα καθίσματα και 242 από την αντίστοιχη του Ολυμπιακού.